Σημαντικά πρόκειται να ενισχυθούν με προσωπικό και κλινικές μεγάλη νοσοκομεία της Αττικής, παράλληλα με τη δημιουργία νέων δομών που θα λειτουργήσουν στα νοσοκομεία από τα οποία γίνονται οι μεταφορές εργαζομένων και τμήματων με βάση το σχέδιο κινητικότητας. Ο Ευαγγελισμός, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, ενισχύεται με 7 νέα τμήματα από την Πολυκλινική Αθηνών, μεταξύ των οποίων παθολογικό, καρδιολογικό, χειρουργικό, γυναικολογικό και παράλληλα συγχωνεύονται στο νοσοκομείο άλλα 3 τμήματα. Στο Κωνσταντοπούλιο, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, που αντιμετώπιζε κτηριακό πρόβλημα, παραχωρείται ένα από τα 2 κτίρια του νοσοκομείου Πατησίων για να στεγάσει νέα εξωτερικά ιατρία. Σε καθεστώς πλήρους εφημερίας, με μεταφορά κυρίως προσωπικού από το νοσοκομείο Πατησίων, μπαίνουν τα νοσοκομεία Άγια Νάργυρη στη Νέα Κηφισιά και η Παμακάριστο στα Κάτω Πατήσια. Το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας ενισχύεται με 2 χειρουργικές μονάδες, 5 κλινικές και 3 τμήματα. Σύμπλεγμα 3 νοσοκομείων δημιουργείται μεταξύ των νοσοκομείων Σισμανόγλιο, Φλέμινγκ και Πέδων Πεντέλης, όπου κεντρικό ρόλο θα έχει το Σισμανόγλιο που μπαίνει σε πλήρη εφημερία, ενώ πρόκειται να λειτουργήσουν όλες οι κλίνες και τα χειρουργεία του. Στη Θεσσαλονίκη αναβαθμίζονται με επιπλέον προσωπικό τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο, Παπανικολάου και ΑΧΕΠΑ. Θα πάμε και μέσω της κινητικότητας πάρα πολλούς νοσηλευτές σε μεγάλο νοσοκομείο κορμού. Αυτό θα μας ανοίξει πάρα πολλά κρεβάτια εντατικής θεραπείας μέσω της κινητικότητας. Αλλά πλην αυτού σας λέω, μέχρι τις 15 Αυγούστου μέσω του Κελπνό διορίζουμε νοσηλευτές σε όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας ώστε να ανοίξουμε κρεβάτια από τις 16 Αυγούστου και μετά. Την ίδια ώρα αλλάζουν χρήση τα νοσοκομεία που εμφάνιζαν μειωμένη πληρότητα και από τα οποία γίνεται η μεταφορά προσωπικού με στόχο να λειτουργήσουν κυρίως ως εξωτερικά ιατρία και να καλύψουν κενά που υπήρχαν στα δημόσια νοσοκομεία. Οι αλλαγές χρήσης των νοσοκομείων δημιουργούν μεγάλα νοσοκομεία εχμής με εφημερίες όπως η Άγια Νάργη, η Παμακάριστο, στο Λαϊκό, το Ιπποκράτειο, το Τζάνιο και άλλα.